Κύριε Παπάζογλου, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Σήμερα λοιπόν προς το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά στο χωριό Αγίας Μαροδόπης. Δεν κινδύνευσαν ευτυχώς ανθρώπινες ζωές. Να πούμε ότι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση, ώστε να τεθεί και ο έλεγχος της πυρκαγιάς. Ωστόσο, η κατάσβεση διήρκησε αρκετές ώρες. Ενημερώστε μας περαιτέρω για την κατάσταση της σημερινής πυρκαγιάς. Όπως είπατε και προείπατε και εσείς, ήταν γύρω στο μεσημέρι που υπήρχε κλίση για πυρκαγιά στο Αγίασμα. Ήταν οι πρώτες πληροφορίες μας έδιναν ότι ήταν σε πυρκαγιά σε εντασική περιοχή, αλλά όταν πλησιάσαμε ήταν ουσιαστικά σε στάβλο, δύο στάβλους μαζί. Ήταν στις παρυφές του χωριού, να πούμε καλύτερα μίξη του χωριού με το δάσος. Ανταποκρίθηκε άμεσα η υπηρεσία μας. Η κατάσβεση της πυρκαγιάς όσον αφορά να τεθεί σε μερικό έλεγχο πυρκαγιά ήταν γρήγορη. Απλά φάγαμε αρκετό χρόνο έτσι ώστε να γίνει αποκάθαρση, γιατί είχε έφλεκτα υλικά μέσα ο στάβλος. Έφλεκτα υλικά πιο πολύ, ήταν μπάλες με χόρτο για τα ζώα, τα οποία είχαν καταπλακωθεί από τις λαμαρίνες. Μάλιστα. Οπότε αυτό μας έφερε για αρκετά χρόνο. Υπήρχε κάποιος άνθρωπος εκεί, υπήρξε κάποιος τραυματισμός? Όχι, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι τραυματίστηκε κανένας άνθρωπος, απλά είχαμε απώλειες στο ζωικό βασίλειο. Μάλιστα. Τα αίτια της πυρκαγιάς τα γνωρίζουμε? Όχι, δεν τα γνωρίζουμε. Δημιουργείται προανάκριση από το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας. Μάλιστα. Κύριε Παπάζογλου, θέλω να ρωτήσω αν η κατάσβεση δεν είχε τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά το πρώτο χρονικό διάστημα όταν ξέσπασε, και εφόσον βρίσκεται και δίπλα σε κατοικημένη περιοχή, ποιες θα ήταν οι καταστροφικές συνέπειες για όλη και την περιοχή? Πιστεύω ότι καταρχήν πού θα πήγαινε η φωτιά, θα πήγαινε μέσα στο δάσο ή θα πήγαινε προς το δέντρο? Ανάλογα, δεν φυσούσε και αέρας εκείνη την ώρα, ήμασταν τυχεροί για να εξαπλωθεί η πυρκαγιά. Πιστεύω ότι θα την προλαβαίνουμε. Δεν θα υπήρξει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά για την εξάπλωσή της. Ωραία. Οπότε ένα ακόμα συμβάν αντιμετωπίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Κύριε Παπάζογλου, να αναφέρουμε ότι αύριο Τρίτη ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς μας κατατάσσει εδώ την περιοχή μας στην κατηγορία 3 και 4, δηλαδή υψηλή και πολύ υψηλή επικινδυνότητα. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό και να δώσουμε και μερικές συμβουλές στους κατοίκους της περιοχής για να εφιστήσουμε περισσότερο την προσοχή τους. Όσον αφορά το δίκτυο επικινδυνότητας για αύριο, όπως λέτε, ο δίκτυος επικινδυνότητας στον ομό Ροδόπης είναι σε επίπεδο 3. Για τον διπλανό νομό, στον ομό Εύρου, στον νότιο Εύρου ουσιαστικά είναι σε επίπεδο 4. Όταν ανάλογα με το δίκτυο επικινδυνότητας υπάρχουν βγαίνουν περισσότερα περιπολικά έξω, υπάρχει περισσότερη περιπολία από τη δικιά μας πλευρά. Συνεισφέρουν οι εθελοντικές οργανώσεις όσον αφορά πλευρά τους και αυτή την πρόληψη και στην παρατήρηση. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να πω, δεν είναι η πρώτη μέρα που βγάζει 3, Κυριακή, σήμερα και αύριο ήταν το επίπεδο κοινότητας στο 3. Θέλω να πω ότι οι συμπολίτες μας αυτές τις μέρες θα προσέχουν ιδιαίτερα για να μην υπάρχει κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς, και επειδή έχει και αέρα, αυτό θα την εξαπλώσει γρήγορα την πυρκαγιά και πολλές φορές μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες αν δεν την προλάβουμε. Μάλιστα. Οπότε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτές τις μέρες, να παρακολουθούμε, να ενημερωνόμαστε για να δούμε και σε τι σημείο επικινδυνότητας βρισκόμαστε, και φυσικά το καταλαβαίνουμε και από την άνοδο της θερμοκρασίας. Πολύ ωραία. Πιστεύω ότι και εσείς από την πλευρά σας πρέπει να ενημερώνετε τον κόσμο, και νομίζω ότι ενημερώνετε για το δίκτυο επικινδυνότητας, έτσι ώστε να προσέχουν και αυτοί ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία. Κύριε Παπάζογλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.